20 Μαρτίου συμπληρώνουμε 4 χρόνια ζωής, δημιουργίας του Υφυπουργείου. Θεωρώ ότι έγιναν πάρα πολλά βήματα αυτά τα 4 χρόνια, πρώτα από την προκάτοχό μου και εν συνεχεία όταν αναλάβαμε εμείς. Καταρχήν έχουμε πετύχει την επανέγκριση του φορολογικού μας καθεστώς μέχρι το 2029, που δίνει βεβαίως σταθερότητα και ένα κλίμα ασφάλειας στις ναυτιλιακές εταιρείες που έχουν επενδύσει ή πρόκειται να επενδύσουν στην Κύπρο. Έχουμε κάνει διάφορα βήματα ούτως ώστε το Υφυπουργείο να γίνει πιο αποτελεσματικό και να προσφέρει άμεσες υπηρεσίες σε όλους τους συναλλασσόμενους μαζί του. Τον Οκτώβριο έχει γίνει μια εθνική στρατηγική για την ναυτιλία με 35 αηφόρες δράσεις, ένα στρατηγικό όραμα για το πώς θέλουμε να είναι η ναυτιλία μας τα επόμενα χρόνια, να είναι ανθεκτική, ανταγωνιστική, να αντιμετωπίσει, αν θέλετε, προληπτικά τις προκλήσεις του πράσινου και ψηφιακού μετασχηματισμού. Έχουμε υιοθετήσει πράσινα φορολογικά κίνητρα. Είμαστε ίσως το μοναδικό νεολόγιο παγκοσμίως που έχει πετύχει όλα αυτά. Και βεβαίως υπάρχουν και οι αριθμητικές επιδόσεις με αλματώδη αύξηση των ναυτιλιακών εταιριών που έχουν ενταχθεί στο φορολογικό, στο σύστημα φόρου χωρητικότητας του Υφυπουργείου, με αύξηση στο στόλο παρά τα προβλήματα της πανδημίας και με δεδομένη την κοινωνική ευαισθησία που έχει δείξει η ναυτιλία το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα με την πανδημία, που έχει αναγνωριστεί παγκόσμια ο ρόλος της Κύπρου, τόσο στις αλλαγές πληρωμάτων, όσο και στον επαναπατρισμό των ναυτικών, στο εθνικό εμβολιαστικό σύστημα που έχουμε φτιάξει για τους ναυτικούς, και νομίζω αυτό έχει χαιρετιστεί και από πολλούς φορείς της ναυτιλίας. Παράδειγμα είναι και τα κρουαζιερόπλια που βλέπετε στο αγκυροβόλιο της Λεμεσού αλλά και στο λιμάνι της Λεμεσού και η έναξη, αν θέλετε, κρουαζιέρων από την Κύπρο από κρουαζιερόπλια εταιριών παγκόσμιας εμβέλειας. Δηλαδή βάλαμε, αν θέλετε, και την κρουαζιέρα, την Κύπρο στον παγκόσμιο χάρτη κρουαζιέρας, κάτι πολύ σημαντικό. Προχωρούμε τα επόμενα βήματα, είμαστε στη διαδικασία ψηφιακού μετασχηματισμού του Υφυπουργείου με ένα κονδύλι ύψους 2,5 εκατομμυρίων που έχουμε εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θεωρώ ότι αυτό είναι ένα δείγμα του τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα και θεωρώ ότι με σκληρή δουλειά, με το όραμα που έχουμε θέσει και με τις δράσεις που σιγά σιγά βρίσκονται σε διαμόρφωση και σε εφαρμογή, η κυπριακή ναυτιλία έχει όλες τις προοπτικές να αυξήσει τη συνεισφορά της στην κυπριακή οικονομία και βεβαίως να πω επίσης τις δράσεις που έχουμε κάνει και το άνοιγμα στην κοινωνία των πολιτών, έτσι να γνωρίσει ο κόσμος τη σημασία του τομέα και ειδικά οι νέοι για να αγκαλιάσουν τα θέματα γαλάζιας ανάπτυξης και ναυτιλίας και να τα εντάξουν ως επιλογές στις σπουδές και στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους με διάφορες δράσεις όπως διαδραστικές δράσεις στα σχολεία, όπως το θάλασσα που ήταν μια ολοήμερη εμπειρία που προσφέραμε για πρώτη φορά εδώ στη Λεμεσό τον Οκτώβριο και που φιλοδοξούμε να το επαναλάβουμε και ίσως είναι και είδηση αυτό 20 με 21 Μαΐου θα γίνει το Θάλασσα 2022 εδώ στη Λεμεσό σε συνεργασία με τον Δήμο Λεμεσού. Η Πράσινη Συμφωνία, όπως παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάτω από τον τίτλο Fit for 55, αναμφίβολα αγγίζει και επηρεάζει και την ναυτιλία και το ευρύτερο πλαίσιο των θαλάσσιων μεταφορών. Οι προτάσεις βρίσκονται υπό αξιολόγηση και υπό διαπραγμάτευση στο Συμβούλιο που συμμετέχουν τα κράτη-μέλη όπως και στο Ευρωκοινοβούλιο και συμμετέχουμε ενεργά σε αυτή την προσπάθεια. Εμείς ως Κύπρος η θέση μας είναι η επικοδομητική συνεισφορά μέσα από τον πλούτο εμπειρογνωμοσύνης που διαθέτουμε σε αυτόν τον τομέα. Αντιλαμβανόμαστε
το διαφορετικό και υψηλότερο επίπεδο φιλοδοξίας που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά από την άλλη επισημαίνουμε στους συνομιλητές μας ότι η ναυτιλία είναι μια παγκόσμια βιομηχανία και η κλιματική αλλαγή είναι ένα παγκόσμιο πρόβλημα. Οπότε πρέπει οι όποιες ρυθμίσεις να έχουν παγκόσμιο χαρακτήρα. Γι' αυτό θέλουμε να δούμε ότι οτιδήποτε διαμορφωθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μπορεί να αφομοιωθεί σε παγκόσμιο επίπεδο. Προς αυτή την κατεύθυνση κινούμαστε, ενώ σε εθνικό επίπεδο έχουμε ήδη διαμορφώσει πράσινα φορολογικά κίνητρα για να δώσουμε όθηση και να επιβραβεύσουμε την ναυτιλιακή βιομηχανία στις προσπάθειές της για βελτίωση, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Και μαζί με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας διαμορφώνουμε ένα πλαίσιο που εμπίπτηκε στην στρατηγική που υιοθετήσαμε πρόσφατα κάτω από τον τίτλο RISE, Research Innovation Shaping Environment, όπου φιλοδοξούμε να χρηματοδοτήσουμε τις όποιες πρωτοβουλίες και προσπάθειες της ναυτιλιακής βιομηχανίας στην προσπάθεια απαθρακοποίησης του τομέα. Θεωρώ ότι η ναυτιλία βρίσκεται σε ένα μεταβατικό στάδιο. Δεν υπάρχει διαθέσιμο το καύσιμο που να εξασφαλίζει την πράσινη μετάβαση και συνεπώς πρέπει να δώσουμε έμφαση σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, ενώ παράλληλα να επιβραβεύσουμε τα όποια λειτουργικά και τεχνικά μέτρα που συμβάλλουν σε αυτή τη μεταβατική περίοδο στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της ναυτιλίας. Όντως, η θαλάσσια επιβατική σύνδεση αποτελεί ένα αίτημα, θέλετε, και επιθυμία των συμπολιτών μας. Πριν 2 χρόνια εξασφαλίσαμε μια έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να μπορέσουμε να επιδοτήσουμε αυτή την υπηρεσία. Τρέξαμε ένα πρώτο διαγωνιστικό έγγραφο προ ενός έτους, το οποίο απέτυχε να προσελκύσει η μεταφορής. Στην πορεία, μέσα από μια πολύ εντελεχή διαβούλευση με οικονομικούς φορείς, με υποψήφιους μεταφορείς, καταγράψαμε τους προβληματισμούς τους και επαναδιαπραγματευτήκαμε αυτή την έγκριση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, βελτιώσαμε τους όρους και πλέον μέσα στο νέο διαγωνιστικό έγγραφο που τρέξαμε από τον Νοέμβριο μέχρι και την περασμένη Παρασκευή εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από 3 οικονομικούς φορείς και τώρα με ικανοποίηση, γιατί νιώθουμε ότι η προσπάθεια που έγινε τους τελευταίους μήνες στεύθηκε, αν θέλετε, με επιτυχία. Οπότε πλέον η μπάλα είναι στο στρατόπεδο της Επιτροπής Αξιολόγησης και εκτιμώ ότι τις επόμενες 2-3 εβδομάδες θα ολοκληρώσει την αξιολόγησή της και θα έχουμε αποτέλεσμα. Ευελπιστώ οι μεταφορείς να έχουν καταθέσει τα έγγραφα όπως προβλέπουν οι κανονισμοί, να συνάδουν και να ευθυγραμμίζονται με τους όρους του διαγωνισμού, έτσι που να μπορέσουμε να κατακυρώσουμε στον επιτυχόν προσφοροδότη περί τα τέλη του μήνα για να ξεκινήσουν τα δρομολόγια κατά την καλοκαιρινή φετινή περίοδο, δηλαδή τον Μάιο στην ουσία, όπως είχαμε εξαγγείλει από πριν. Και εντάξει, ελπίζω να δούμε πρώτα πώς θα γίνει αυτή η υπηρεσία. Ο ανάδοχος βεβαίως και ο ίδιος θα προβεί σε ανακοινώσεις για τα δρομολόγια, για τα λιμάνια που εμπλέκονται σε όλη αυτή τη διαδικασία, για το ύψος του εισιτηρίου και από εκεί πέρα ελπίζω το κοινό αυτή την έντονη επιθυμία που είχε να την κάνει πράξη αγκαλιάζοντας αυτή την υπηρεσία και κάνοντας χρήση της θαλάσσιας μετάβασής του στον Πειραιά.